Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα unboxing από δύο προϊόντα που πάνε πακετάκι τη σειρά Skip Out, όπως βλέπουμε, ένα mousepad και ένα mouse. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι προσφορά του PC Lab Wind Limnos. Τα παιδιά μου τα έδωσαν να τα ανοίξω και να σας τα δείξω και να τα δούμε παρέα, γιατί και εγώ είμαι περίεργος να δω πως είναι. Λοιπόν, είναι το δεύτερο πακετάκι mousepad και ποντίκι που ανοίγουμε μετά της Element. Είναι τα συγκεκριμένα Keep Out R2 και X2. R2 είναι το mousepad, X2 είναι το ποντίκι. Αλλά ας ξεκινήσουμε κλασικά πρώτα από το mousepad, στο οποίο επάνω θα κάτσει το ποντίκι. Το κουτί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, λέει ότι είναι τέλειες διαστάσεις για επαγγελματικό gaming. Έχει και στα ελληνικά μετάφραση. Λοιπόν, έχουμε maximum comfort for the wrist and hand, μέγιστη ξεκούραση για το χέρι και τον καρπό, natural rubber base with heavy grip και smooth surface texture. Λοιπόν, είναι 32 εκατοστά επί 27 εκατοστά πλάτος επί μήκος και 3 χιλιοστά στο πάχος. Πάμε να το ανοίξουμε στα γρήγορα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή είναι σφραγισμένο, θα το ανοίξω με το μαχαίρι. Είναι λίγο διαφορετική η υφή από το προηγούμενο της Element. Το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο ακριβό. Είναι στα 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό εδώ είναι, παιδιά, το συγκεκριμένο mousepad. Βλέπουμε εδώ πέρα μία ρύθμιση υποτυπώδη με το Continue, Ultimate Gaming Pad, Keep Out το λογότυπο και R2 mousepad. Είναι απλό mousepad, η υφή του είναι υφασμάτινη γυαλιστερή. Θυμίζει αρκετά, έχω τώρα εδώ στο πλάι το Goliathus, θυμίζει αρκετά το Goliathus στην υφή του, μπορώ να πω. Λοιπόν, βάζω το, για αρχή πριν να κάνω unboxing το ποντίκι το άλλο της Skip Out, βάζω το Diablo, όπως βλέπετε το mouse που έχω. Λοιπόν, είναι αρκετά γρήγορη η υφή του, το ποντίκι τρέχει αρκετά γρήγορα, έχει αρκετά καλή αίσθηση. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι ναι, κάθεται αρκετά καλά και αρκετά γλιστράει, αρκετά πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω να είναι γλιστρά λίγο παραπάνω από ότι το Goliathus. Αυτό εδώ είναι, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν το προηγούμενο της Element, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Πάμε να δούμε και το mouse τι λέει και πως είναι. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Ανοίγει για να δούμε πολύ όμορφα το εσωτερικό του, να δούμε πως είναι. Θυμίζει κάποια mouse της σειράς, αν δεν κάνω λάθος, που είχε βγάλει η SteelSeries, ποια ήτανε, για το WoW, για το World of Warcraft. Έχουμε εδώ πέρα, να σας διαβάσω κιόλας στο πλάι, έχει δικό τσιπάκι, ειδική μηχανή POW3509 engine. Λογικά είναι το τσιπάκι που φοράει για να αποθηκεύει εντολές. Έχει on the fly adjustable DPI button, δηλαδή κουμπί που ρυθμίζει το DPI. Έχουμε double fire button, λογικά είναι στο πλάι μπρος και πίσω. Και έχουμε 3D design. Λοιπόν, το κουτάκι από πίσω έχει και στα ελληνικά οδηγίες, νομίζω, μισό λεπτάκι. Έχει DPI ρυθμιζόμενο, κουμπί στα 800, 1200, 1600 DPI, 125 Hz ανά σεκόντ, υψηλή απόδοση παρακολούθησης ταχύτητας έως 37 ίντσες ανά δευτερόλεπτο, οπτικός αισθητήρας POW3509, αυτό είναι ο επεξεργαστής που φοράει το τελεστής του, στο καλό είναι εδώ μέσα. Οπτικός αισθητήρας, ναι, το είπαμε, εξαιρετικά ανθεκτικό νάιλον, κορδόνι 1,8 μέτρα, ρυθμός καρέ 4000 frame per second, επιτάχυση 15G. Και πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Θα το ανοίξω από την κάτω πλευρά του. Για να δούμε τι έχει μέσα το κουτί μας. Μέσα, θα σας ξεκινήσουμε από τα γύρω γύρω και θα σας πω και ακριβώς πώς είναι το ποντίκι.
βλέπουμε δύο αυτακόλλητα της Keep Out, θυμίζει η Razer το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα αυτακόλλητα, πράσινο, μπορούμε να το κολλήσουμε παντού, αρκετά όμορφα. Έχουμε ένα εγχειρίδιο, εδώ πέρα αυτό είναι η εγγύηση μας, και ένα εγχειρίδιο σε διάφορες γλώσσες. Δυστυχώς για ένα περίεργο λόγο δεν είναι τα ελληνικά, έχει όμως αγγλικά που λέει πάνω κάτω περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος. Να το τσεκάρω και λίγο στο γρήγορα αν υπάρχουν ελληνικά. Αν και κανονικά υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχουν ελληνικά. Ναι, δυστυχώς τα ελληνικά δεν είναι μία από τις γλώσσες που περιλαμβάνονται μέσα στο manual. Πάμε να περάσουμε στο ποντίκι αυτό καθε αυτό. Όμορφο πακετάρισμα, αρκετά συμπαγές. Να βγάλουμε το καλώδιο από πίσω. Λοιπόν, το ποντικάκι μας είναι αυτό εδώ. Έχει πάρα πολύ όμορφη μάτιφη. Να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο στην αίσθηση. Είναι γκλώσσι εδώ πέρα τα δεξιά και αριστερό πλήκ του. Είναι μάτιφη του εδώ πέρα. Από την αριστερή του, από τη δεξιά του, με συγχωρείτε, πλευρά είναι πλαστικό μαύρο. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Από την αριστερή του πλευρά είναι ματ υφής λαστιχένιας rubber. Βλέπουμε τα δύο button μπρος και πίσω, συνήθως ρυθμίζονται σε κάθε παιχνίδι που θέλουμε. Εδώ πάνω στο αριστερό κλικ βλέπουμε 3-2-1 συμβολάκια γραμμένα, προφανώς δεν σημαίνουν κάτι το ιδιαίτερο. Το κλικ του είναι αρκετά όμορφο, έχει άμεση απόκριση, από ό,τι βλέπω ξαναγυρίζει γρήγορα στο χέρι, οπότε πρέπει να είναι αρκετά καλό για να παίζουμε MOBA games όπως είναι το LOL ή Dota. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι 1600 dpi, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Εδώ πέρα είναι το dpi button που καθορίζει το αν θα έχουμε μεγάλη ή μικρό dpi. Εδώ πέρα υπάρχει ένα λογότυπο της εταιρείας το οποίο φωτίζεται όταν το βάλουμε στον υπολογιστή, και κάτω βλέπουμε το X2 που είναι το συγκεκριμένο ποντίκι. Επίσης εδώ πέρα έχουμε ένα πλήκτρο μπροστά από το μπροστά από τη ροδέλα, η οποία λογικά υποθέτω ότι αν συνδυάσουμε με το 1, 2, 3 πρέπει να είναι σε διαφορετικά modes. Η ροδέλα είναι λαστιχένια και έχει ανάγλυφες νεκροκεφαλές επάνω, κάτι που δεν μπορεί να φανεί τόσο καλά με την κάμερα, αλλά είναι αρκετά όμορφη η αίσθησή της, γλιστράει αρκετά καλά. Το καλώδιο αυτό καθεαυτό είναι υφασμάτινο, 1,8 μέτρα σας είπα, πολύ ωραία η αίσθησή του. Και εδώ βλέπουμε είναι USB 2. Πάμε να το συνδέσουμε κιόλας, να φορτώσει τους driver, ό,τι driver έχει, όση ώρα θα φορτώνει, να δούμε άναψη ο αισθητήρας. Βλέπουμε από κάτω στην κάτω επιφάνειά του βλέπουμε 4 rubber feet ώστε να μπορεί να γλιστράει άνετα στο mousepad. Εδώ βλέπουμε το χρώμα που άναψε, που σας είπα, του Keep Out. Λοιπόν, κάνει αντανάκλαση όσο μπορείτε να το δείτε. Πάμε να σας πω πως κάθεται στο χέρι. Στο χέρι κάθεται αρκετά καλά, αν και να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο για μεγάλα χέρια. Αν έχετε μικρό χέρι, ίσως να δυσκολευτείτε λίγο να το αγκαλιάσετε καλά το ποντίκι, δηλαδή είναι σχεδιασμένο για πιο μεγάλα χέρια. Εξαιτίας αυτού εδώ, αυτό εδώ πέρα, να σας πω την αλήθεια, λίγο είναι λίγο άβολο στο πως κάθεται πάνω το μικρό μου δάχτυλο, αλλά νομίζω ότι όλα είναι θέμα συνήθειας. Ό,τι ποντίκι και να πάρουμε είναι καθαρά θέμα συνήθειας, αργά ή γρήγορα το συνηθίζουμε. Λοιπόν, να δούμε το DPI του. Ρυθμίζεται κάθε φορά που το πατάς, το φτάνει σε μέγιστο. Νομίζω ότι στο τελευταίο mod του, στο 1600, είναι αρκετά γρήγορο, το βλέπω κιόλας στην οθόνη μου. Επίσης, να το δοκιμάσω πάνω στο mousepad της Razer, τρέχει αρκετά γρήγορα. Αν και τώρα που το βλέπω και το συνδυάσω με το τι έχω κάνει και σε προηγούμενα unboxing, και προσέχω το εξής, ότι τα συγκεκριμένα ποντίκια, τώρα το Keep Out και πιο πριν της Element, τρέχουν πιο γρήγορα και γλιστράνε πιο πολύ στα δικά τους mousepad. Δηλαδή, σε σχέση το Razer μου φαίνεται μπροστά σε αυτό αρκετά στιφό. Λοιπόν, ναι, είναι αρκετά πιο... Το Razer είναι πιο στιφό από ότι είναι αυτό. Το συγκεκριμένο mousepad της Keep Out είναι αρκετά
χλιστερή επιφάνειά του, οπότε νιώθω ότι το ποντίκι μου γλιστράει πιο άνετα επάνω του χωρίς να βρίσκει κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα. Το ποντίκι κάθεται όμορφα στο χέρι, αρκετά όμορφα. Απλά το θέμα είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το οποίο κάθεται πάνω του το μικρό μου δάχτυλο. Νομίζω ότι είναι και για τα δύο στην ουσία. Απλά νομίζω ότι αν βάλετε και τα δύο σας τα δάχτυλα θα κάτσει λίγο καλύτερα. Απλά χρειάζεται να έχετε μεγάλα χέρια. Εγώ έχω μεγάλα χέρια, οπότε εντάξει, δεν έχω τόσο μεγάλο θέμα. Αργά ή γρήγορα θα συνηθίσω. Όταν όμως έχετε μικρά χέρια, μπορεί να σας φανεί τεράστιο το συγκεκριμένο ποντίκι. Αν και όπως προείπα, είναι όλα θέμα συνήθειας. Αυτό εδώ, παιδιά, ήταν το mouse. Αρκετά απλό, αρκετά όμορφο, αρκετά στυλιζάτο. Έχει πολύ όμορφη αίσθηση στο χέρι. Επίσης η απόκρισή του τώρα που τσεκάρω στον υπολογιστή μου είναι αρκετά καλή. Βέβαια δεν συγκρίνεται, για παράδειγμα, με το Diablo της SteelSeries, αλλά πιστέψτε με, είναι αρκετά καλό. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια με το συγκεκριμένο. Αν δεν κάνω, η τιμή του πρέπει να είναι γύρω στα 15 ευρώ και μέσα, ή 19, θα σας γελάσω τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί έχει περάσει και αρκετός καιρός από τη μέρα που μου το έδωσαν τα παιδιά να το κάνω unboxing. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το PC Lab Wind Limnos που μου έδωσε την ευκαιρία να ανοίξω και αυτό το συγκεκριμένο σετάκι, το mousepad keep out και το ποντίκι keep out. Αρκετά όμορφο, αρκετά απλό, αρκετά φθηνό. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τον τελευταίο καιρό σας δείχνω πολλά value for money προϊόντα, ώστε να μπορείτε να διαλέξετε φθηνές επιλογές για το gaming σας και όχι μόνο, ώστε να μπορείτε να έχετε μια καλή σύνθεση στον υπολογιστή σας χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα. Το συγκεκριμένο ποντίκι ανήκει σε αυτή την κατηγορία των low budget ποντικιών, αλλά χωρίς να στερείτε τίποτα, δηλαδή η ποιότητά του, τα πλαστικά του είναι αρκετά στιβαρά, δηλαδή δεν θυμίζει πλαστικούρα, ψευτικό ποντίκι, είναι αρκετά όμορφο, αρκετά καλής ποιότητας υλικά. Τώρα βέβαια σε 6-7 μήνες δεν ξέρω πώς θα πάει, θέλω να ελπίζω ότι θα βγει αρκετά καλά με τη συγκεκριμένη ποιότητα πλαστικών. Έχω πιάσει χειρότερα ποντίκια, έχω πιάσει και καλύτερα ποντίκια. Το συγκεκριμένο για τα χρήματα του είναι μια καλή επιλογή. Είπαμε, νομίζω είτε 19 είτε 15 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος, για να μην σας πω ψέματα. Δοκιμάστε το αν το βρείτε, είναι αρκετά φθηνό ποντίκι. Και η απόκρισή του είναι αρκετά καλή, δεν νομίζω να σας απογοητεύσει για casual gaming και λίγο πιο απαιτητικό. Ρυθμίζεται το DPI του, η αίσθησή του είναι όμορφη. Απλά η συμβουλή μου είναι να το προτιμήσετε όσοι έχετε λίγο πιο μεγάλα χέρια και να το συνδυάσετε αν μπορείτε με το συγκεκριμένο mousepad ή κάποιο άλλο mousepad της σειράς, γιατί από ό,τι βλέπω γλιστράει καλύτερα και έχει καλύτερη αίσθηση από ό,τι σε ένα άλλο mousepad. Σας το πω. Το έχω δει, είναι η δεύτερη φορά που το βλέπω. Το προηγούμενο ήταν το Element, το Element που το CAD, αν δεν κάνω λάθος. Το συγκεκριμένο, παιδιά, βγαίνει στα 10 ευρώ το mousepad, 19 ή 15, θα σας γελάσω, το λέω για τελευταία φορά το ποντίκι. Ακούω τις γνώμες σας, πείτε μου αν σας άρεσε, είναι ένα αρκετά value for money ποντίκι, αρκετά οικονομικό. Ήμουν ο Κώστας, check tech now, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.